Ξέρετε τι μου αρέσει πάρα πολύ? Να ολοκληρώνω άνιμε. Τίποτα καλύτερο από το να μπορείς να δεις μια σειρά από την αρχή ως το τέλος. Από πού ξεκίνησε ένας αγαπημένος χαρακτήρας, αλλά και πού έφτασε. Και δεν υπάρχει σειρά που να το κάνει καλύτερα από το Dragon Ball, τουλάχιστον το manga. Η ιστορία για το πώς ένα παιδί από τα βουνά ξεκίνησε ένα ταξίδι για να αναζητήσει την περιπέτεια και να γνωρίσει τον κόσμο και πώς τελικά κατέληξε ο Σωτήρας αλλά και ένας καλός πατέρας. Μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος. Αλλά ξέρετε τι μου αρέσει ακόμη περισσότερο? Να πηγαίνω πίσω και να ξαναβλέπω τα πάντα από την οπτική γωνία ενός έμπειρου και να βρίσκω τα ωραία, τα juicy facts που είτε ο δημιουργός άφησε πίσω, είτε το στούντιο, είτε απλά ήταν λάθη. Όπως π.χ. σε αυτήν εδώ τη σκηνή που το layer του Piccolo είναι λίγο διαφορετικά από ό,τι έπρεπε να είναι, ή λεπτομέρεια όπως το Dragon Ball Z Σκάκι, όπου για Τσιρόμπι λεγόταν Τσιρομπάι. Και το Dragon Ball έχει πολλά τέτοια βίντεο στο διαδίκτυο. 100 facts λέει ο άλλος, 500 facts λέει ο άλλος, 1 εκατομμύριο facts λέει ο άλλος. Αλλά εδώ πέρα δεν μασάμε, εδώ πέρα είναι Mazinger Destro. Στην άκρη τα wikis και τα quiz με τα 3 εκατομμύρια facts που δεν ήξερες. Είμαι εδώ για να γυρίσω στα παλιά μου λιμέρια και να σας δώσω 6 και καλά. Μας κάτι 6, ας τα κάνουμε 7. Αυτά είναι 7 facts και τρίβια για το αγαπημένο μου Dragon Ball. Για ρίξε intro! Cowboy Bebop και Dragon Ball? Τίποτα καλύτερα από το να βλέπεις το Dragon Ball στα αγγλικά και να παρατηρείς πόσες διαφορετικές εκδόσεις υπάρχουν. Αλλά ξέρετε ότι στον τίτλο για το PlayStation 1 Dragon Ball Final Bout, ο Goku είχε τη φωνή του Steve Bloom, γνωστό και ως Spike από το Cowboy Bebop? You look strong. This should be a good fight. Ha! Give me all you've got. You look very strong, but you weren't such a big deal. Okay, θα το παραδεχτώ. Σκηνοθετικά ο Steve δεν έχει ιδέα που το πηγαίνει και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει την κλασική φωνή που τον έχουμε συνηθίσει από τις άλλες σειρές. Shut up. I'm not in a great mood right now, right? Αλλά ξέρετε, σε κάποια άλλη πραγματικότητα, ίσως αυτός ήταν ο αγγλικός μας Goku. Τι λες εσύ, Dr. Strange? Τι είπε ο Gohan? Αχ, Saiyan Saga, κυριολεκτικά το αποκορύφωμα της σειράς. Πριν ο Toriyama αποφασίσει να κάνει τη σειρά Super. Οι πολεμικές τέχνες και οι τεχνικές ήταν το επίκεντρο και τα finishing moves ήταν λίγα και κάνανε παραπάνω εντύπωση. Με τον πατέρα του ανίκανο να πολεμήσει, ο Γκόχαν αποφασίζει επιτέλους να σταθεί στο ύψος του και να αντιμετωπίσει τον άκαρδο πρίγκιπα των Σάγιαν. Βλέποντας όμως ότι δεν μπορεί να τον φτάσει σε δύναμη, αποφασίζει να τον χτυπήσει με την ειδική του επίθεση, το Μασένκο. Περίμενε, το ποιο? Και ναι, δεν είναι από το μάγκα, κυριολεκτικά είναι ένα σεναριακό λάθος που προέρχεται από την Toei. Στο σενάριο του επεισοδίου, οι διάλογοι της Μάσα Κονοζάουα έχουν τον Γκόχαν να λέει Καμεχαμεχά. Περίεργο θα έλεγα, ειδικά όταν πριν λίγα επεισόδια τον είδαμε να το φωνάζει σωστά. Τι Μασάι ακριβώς? Η ελληνική μεταγλώτηση του Dragon Ball είχε μερικές... δημιουργικές ελευθερίες. Ας πούμε. Και ναι, δεν θα κάτσω εδώ και να σας πω ότι όλα είναι λάθος με το ελληνικό Dragon Ball, γιατί το κάνει μια χαρά αυτός εδώ. Απλά θα αναφερθώ στο αγαπημένο μου στιγμιότυπο. Τίποτα δεν εκφράζει καλύτερα την ιαπωνική κουλτούρα από κλασικά ελληνικά τραγούδια. Αλλά και φυσικά πασίγνωστα κυπριακά φαγητά. Σογκόγκου! Πάει κι άλλο! Αυτός είναι ψητός ελέφαντας! Έλα! Μην τρέπεσαι! Δάκωσε από το κεφάλι! Φάει και καμιά σεφταλιά! Ίσως αυτό εδώ ήταν οι Κύπροι και άρχισαν να παίζουν ταινίες άνιμε στους κινηματογράφους, όταν εμείς στην Ελλάδα δεν έχουμε τίποτα! Κάτσε! Τι νούμερα είπαμε ότι είναι? Όταν ο Τράξ εμφανίζεται στο μάγκα, προειδοποιεί τον Γκόκου για δύο ανδροειδή που μελλοντικά θα καταστρέψουν τον κόσμο. Προφανώς ο Τράξ αναφέρεται στη 18 και στον 17, αλλά στο μάγκα τα νούμερα είναι κάπως διαφορετικά. Αν και in universe δεν εξηγήθηκε ποτέ γιατί συνέβη αυτό, και στην επιστροφή του στο παρελθόν για δεύτερη φορά ο Τράξ δεν κάνει ποτέ αναφορά στα λάθος νούμερα, out of universe η πραγματικότητα μπορεί να οφείλεται στον Ακίρα Τορίγιαμα, ο οποίος είχε ενημερωθεί από έναν πρώην editor του, τον Καζουχίκο Τορισίμα, ότι ο χοντρός και ο μπάρμπας που είχε χτίσει σαν μεγάλους κακούς δεν άξιζαν αυτόν τον ρόλο. Έτσι πάρα πολύ γρήγορα και χωρίς πολλή συζήτηση, ο Toriyama άλλαξε την ιστορία στον 17 και στην 18 και μετά στον Cell. Εσείς τι λέτε? Έχετε κάποια ιδέα in universe που εξηγεί το λάθος του Trunks?
Ήρωας κατά λάθος. Όχι, δεν μιλάω για κάποιο crossover μεταξύ του Dragon Ball και του My Hero Academia, αλλά στην ηρωική πράξη του Piccolo στη μάχη με τον Freeza, που τελικά δεν ήταν τόσο ηρωική. Αν και στο anime βλέπουμε ξεκάθαρο ότι ο Piccolo σπρώχνει τον Goku θέλοντας να τον προστατέψει από την επίθεση του Freeza, στο manga αυτή η σκηνή εξελίχθηκε διαφορετικά. Στο manga, ο Freeza επιστρέφει κατευθείαν και χτυπάει τον Piccolo, που αυτός με τη σειρά του πέφτει πάνω στον Goku. Αναρωτιέμαι αν ητό ήθελε να δείξει ότι ο Goku και ο Piccolo είναι φίλοι, ή πολύ απλά μπέρδεψε τις σκηνές και αντί να βάζει τον Piccolo να χτυπιέται και μετά να πέφτει πάνω στον Goku, να το έκανε ανάποδα. Εσείς τι πιστεύετε? Πίθηκος με τα όλα του. Όλοι ξέρουμε τον βασιλιά της pop Michael Jackson και την εμφάνισή του στο Demon Slayer. Ξέρατε όμως ότι το κατοικίδιο μαϊμού του βασιλιά λεγόταν Bubbles? Αλλά ξέρατε επίσης ότι δεν είναι σύμπτωση και ότι ο αγαπημένος πίθηκας και προσωπική μαϊμού του βασιλιά Κάιο έχει ακριβώς το ίδιο όνομα? Λοιπόν, τώρα το μάθατε. Τώρα πρέπει να περιμένω για crossover με Dragon Ball και Demon Slayer? Dragon Ball Hentai? Όλοι ξέρουμε την εταιρεία μεταγλώτησης Funimation και το κλασικό cast φωνών που χρησιμοποιεί για τα τελευταία 20 χρόνια. Ξέρετε όμως ότι αποκαλύφθηκαν ηχογραφίες των ηθοποιών με τις φωνές των χαρακτήρων του Dragon Ball με μερικές αρκετά ιδιαίτερες ατάκες? Όπως με τον Goku να προσβάλλει το γιο του. Hey, look at those faggot ass clothes. Faggot, faggot, fag, fucking fag, my son's a fag. Τον Γκάμι, τον Γιάμτσα και τον κύριο Πόπο να έχουν ένα απίστευτο όργιο. Whoa, what's wrong? Nothing, Yamcha. It's nothing. Mr. Popo and I have a special relationship. Oh, my Popo knows how to handle balls. Αλλά κυρίως, τι τζίτσι να έχει μια σεξουαλική σκηνή με τον Gohan? Go on. I'm like, yes! Right there! Τι τους δώσανε να φάνε στο catering εκείνη την ημέρα? Brownies με χόρτο? Ποιος ήταν υπεύθυνος? Ο γιο Ασακούρα? Το Ultimate Mastery. Αλλά εσείς τι λέτε? Το τελευταίο σας τερμάτισε ή έχετε ακόμη κάτι καλύτερο να προτείνετε? Θέλω να ξεσπάσει πόλεμο στα σχόλια. Ποιος έχει να πει το καλύτερο τρίβια? Και ποιος ξέρει, αν το βίντεο πιάσει 10.000, ίσως βγάλω και part 2. Από Mazinger Destro, γεια σας!